Πάμε σε έναν, να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τους διαιτητές. Άριστη σχέση, δεν έχει πάρει ποτέ κόκκινη στην, στη ζωή του. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Κολτσίδα? Ναι. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά, εσείς? Λέγαμε για τους διαιτητές. Είχατε μια σχέση αγάπης, ε? Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Ήσουν λίγο δυναμικός. Τέλος πάντων, κοιτάξτε. Ναι. Θα σε λέω Χρήστο. Ναι, μαζί με τον Άλεξ είμαστε. Ναι, και χαιρετισμούς στον Άλεξ. Το ζητούμενο τότε που παίζαμε ποδόσφαιρο και που κάναμε αυτά που κάναμε, μακάρι να υπήρχε ένας άνθρωπος και να μας είχε βάλει στη θέση. Βέβαια, πολλοί δώσαν τις συμβουλές τους, αλλά δυστυχώς τα χρόνια αυτά τα μυαλά ήταν πάνω από το κεφάλι. Είναι τελείως διαφορετικό, Γιώργο. Ναι, και σύν της άλλης, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Οι διαιτητές έχουν συμμορφωθεί πάρα πολύ σε σύγκριση με εκείνα τα χρόνια. Τότε η τηλεόραση ήταν μία, έβλεπες μία αθλητική Κυριακή και τέλος. Τώρα πλέον σε βάζουν, σε ξεσκονίζουν. Ναι, όντως. Αν είναι offside, δεν είναι, τι είναι γκολ, τι είναι πέναλτι. 10 καθηγητές, 30 κανάλια, δηλαδή το σκέφτεται και ο διαιτητής μερικές φορές. Μερικές φορές, όχι πάντα. Ναι. Και σε αντίθεση με το πώς λειτουργούσε ως ποδοσφαιριστής, Γιώργο, ως γενικός αρχηγός, ήσουν πάρα πολύ ήρεμος σε γενικές γραμμές. Δεν έδωσε ποτέ αφορμή, ήσουν μια ήρεμη δύναμη. Κοιτάξτε. Το ότι ήσουν ποδοσφαιριστής ήσουν όταν ήσουν 20, 25, 30 και άμα δείτε και στα χρόνια μου, όσο μεγάλωνα, τόσο πιο λίγα λάθη έκανα όσο αφορά τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο. Ναι. Όταν έφτασε η δουλειά μετά που ήμουν σαν στέλεχος, γενικός αρχηγός εκεί στην ομάδα, αντιλαμβανόμουν ότι πολλά πράγματα δεν μπορείς να κάνεις, ή έστω αυτό το που λέγαμε ένα δυναμισμό που λες, ή να παραφέρεσαι, γιατί ούτως ή άλλως την πληρώνει η ομάδα στο τέλος. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο. Και πάντα σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα να συμπεριφέρεις ανάλογα στο γήπεδο. Όσο μπορεί να σου επιτρέπει η ομάδα και όσο μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Δεν είσαι μόνος σου δηλαδή. Ναι, εκπροσωπείς και την ομάδα. Πρέπει να σκέφτεσαι και να έχεις νοημότητα να σκέφτεσαι τις συνέπειες. Ναι, να έχεις νοημότητα να σκέφτεσαι τις συνέπειες των πράξεων σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, θα αφήσουμε όμως εμένα και ας πάμε στο παιχνίδι. Σωστά. Πάντως ο Γιώργος ο Κολτσίδας, νομίζω ελάχιστα παιχνίδια έχεις χάσει. Και πέρσι και φέτος φυσικά, ήδη με το ξεκίνημα της σεζόν. Είσαι πάντοτε εκεί, στη θέση σου, παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια του Άρη. Όσα μπορούμε τουλάχιστον. Ναι, όσα μπορείς, τα παρακολουθείς. Ο Άρης ξεκίνησε στην πρεμιέρα με ένα παιχνίδι που εμείς προσωπικά λέμε εδώ ως εκπομπή από τη Δευτέρα κιόλας, Γιώργο, ότι δεν πρέπει να του δώσουμε και πολύ περισσότερη αξία από. Εντάξει, ο Άρης κέρδισε με ένα εμφαντικό σκορ, πήρε 3 βαθμούς, συνεχίζει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Ακριβώς έτσι. Ναι. Αυτό που είναι φυσιολογικό, να έχουμε αυτά τα ωραία τα απογεύματα. Πας στο γήπεδο, ο Άρης νωρίς καθαρίζει το παιχνίδι. Μια τυπική διαδικασία. Όσο αφορά βέβαια με κάποιες ομάδες που και ευχής έργο είναι με όλες τις ομάδες να το κάνει. Ευχής έργο. Ναι. Και να περνάνε εύκολα τα αποτελέσματα, τουλάχιστον μέσα στο Χαριλάου. Τώρα εκτός έδρας θα δούμε. Είναι άλλη ιστορία τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Άλλες συνθήκες. Άλλες συνθήκες. Αλλιώς αντιμετωπίζονται για τις αντίπαλες ομάδες. Θα δούμε στην πορεία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να έχουμε ενδεχομένως σε κάποια εύκολα απογεύματα και εκτός έδρας. Θα δούμε. Εσύ πάντως είσαι ο νούμερο ένα παίκτης που σκεφτόμαστε όταν παίζει τρικαλάρης. Ναι. Δηλαδή βγάζουμε τη λίστα, ποιοι παίξαν και στους δύο κτλ. Πρώτος είναι ο Κολτσίδας. Και δεύτερος νομίζω πρέπει να είναι ο Ζόραν Στοίνοβιτς, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτός έχει παίξει εκεί και γνωρίζει και αυτός αρκετά. Εσύ έχεις επαφές με τρίκαλα τώρα, έχεις επαφές? Όχι. Δεν έχεις, όσο αφορά τη διοίκηση και τους όχι. Αλλά γνωρίζει την οικογένειά μου και έχω αδερφό, μητέρα μου, πατέρα μου εκεί. Βέβαια δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των τρικάλων και έχουν κάποιοι, αλλά έχω κάποιους παλέμαχους που ήταν εκεί ας πούμε και έχουμε παίξει μαζί. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ τα τρίκαλα. Απλώς βλέπω τώρα που είναι ο Άρης στη Β' Εθνική ας πούμε και είναι αντίπολα τα τρίκαλα, τι ομάδα έχουν περίπου και αν καμιά φορά τύχει μπορεί να δω και κάποιον αγώνα. Αυτός που είναι τώρα γενικός αρχηγός, ο Ζης Κατσαντώνης, υπήρξε ποδοσφαιριστής ή όχι? Υπήρξε. Υπήρξε ποδοσφαιριστής.
Στον Άο Τρίκαλα δεν ξέρω πόσο έπαιξε, επειδή είναι στα δικά μου τα χρόνια. Και αν έχει παίξει τον Άο Τρίκαλα, δεν το γνωρίζω να σου πω ακριβώς τώρα εγώ, αλλά το ξέρω το παιδί μου, γιατί έπαιζε, για να καταλάβεις, τα χρόνια που ήμουν εγώ εκεί σχολείο, ήταν, ναι, στα δικά μου τα χρόνια περίπου έπαιζε ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, έτσι που παίζανε. Μάλιστα. Γιατί τι πρόβλημα υπάρχει με το Ζήση? Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Γενικός αρχηγός μας δεν είναι κανένα. Έχει χρόνια που είναι εκεί. Ναι, ναι, και συνεχίζει και φέτος, παρότι ήταν και με το Γυαλιά και, δηλαδή, και με την προηγούμενη δίκη. Το γνωρίζω το παιδί, το ξέρω το παιδί. Ναι. Από παλιά δηλαδή, όχι από τώρα, από τα σχολικά χρόνια δηλαδή. Λαμβάνεις δεν πρέπει όμως να ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής που έπαιξε τα χρόνια τα πολλά στα Τρίκαλα, να ξέρεις. Ναι, ναι, σωστά. Λαμβάνεις κάποια μηνύματα από εκεί ότι για αυτού το μάτς αυτό είναι ζωής και θανάτου και τα ρεπορτάζ τώρα, εντάξει, πολλές φορές και οι συνάδελφοι τα φουσκώνουν λίγο μετά από ήττες, αλλά πήγε, λέει, ο μεγαλομέτοχος, τους είπε, αυτό το μάτς είναι όλα τα λεφτά και πρέπει να κερδίσουμε. Χρήσανθε, έχεις κάνει, ξέρεις πως είναι, ότι όταν πας σε μια επαρχιακή πόλη και είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και όσο ο Άρης το έτσι, ζουν γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις μια αντιμετώπιση ότι είναι ζωής και θανάτου το μάτς. Σε ρωτάω εγώ πέρυσι για τα Τρίκαλα, είναι τίποτα το μάτς που έπαιξε με τον Άρη? Όχι. Ήταν. Και όμως είδες ότι η ομάδα δεν, όχι μόνο με εμάς και με τη Λαμία και με όλους, είναι τέτοια η πόλη. Υπάρχει, τότε υπήρχε, ας πούμε, ένας μεγαλομέτωχος που ήθελε η ομάδα του να πάει ψηλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όφελος, τα δώσαν όλα. Έτσι είναι η πόλη φτιαγμένη εκεί. Ζούνε για μάτς με τις μεγάλες ομάδες και με αυτά. Και είναι φυσιολογικό να τα δίνουν όλα. Ναι. Άρα, δείτε τα αποτελέσματά τους με τις μεγάλες ομάδες. Είτε παίζουν γάμα, είτε παίζουν. Να, τώρα έπαιξαν με τον Ατρόμητο. Δείτε. Ναι, τα δώσαν, ναι, όλα. Βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπάρξει, να μην περνάει κανένα στο μυαλό ότι τα Τρίκαλα θα διαφορήσουν ή δεν θα παίξουν ή δεν θα τα δώσουν όλα. Ναι, εδώ έχει στείλει και ένας φίλος μήνυμα και λέει: τα Τρίκαλα τα δύο τελευταία χρόνια έχασαν εντός μόνο δύο φορές. Και τις δύο από τον Απόλλων Σμύρνης με 1-0. Και πέρσι μάλιστα το πήρε, λέει, ο Κάσος και βέβαια τον γκολ. Με τρεις ευκαιρίες, θα είναι πολύ σφιχτό το ματσό τους. Έχουν κάνει. Άρα ο Άρης θα πρέπει να προετοιμαστεί λογικά, Γιώργο, για μια πραγματική μάχη την Κυριακή στα Τρίκαλα. Ο Άρης πρέπει να είναι προετοιμασμένος ούτως ή άλλως για μάχες. Ούτως ή άλλως πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Και το γνωρίζουν, πιστεύω. Αν δεν το γνωρίζουν, να το μάθουν. Να το μάθουν, γιατί συγκεκριμένοι και το συγκεκριμένο παιχνίδι για αυτού, γιατί οι βλέψεις τους από ό,τι άκουγα το καλοκαίρι που ήμουν εκεί, είναι για πρωταθλητισμό. Ναι, ναι, δεν το λένε βέβαια δημόσια. Πήγε. Δημόσια δεν το λένε πολύ καθαρά, η αλήθεια είναι, αλλά ενδόμηχα νομίζω αυτό είναι ο στόχος. Υπάρχει Άρη, Σόφι, πώς να το πούνε. Εντάξει. Υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει τώρα, οι οποίοι έχουν βλέψεις ψηλές. Και δεν μιλάμε μόνο για προπονητές και παίχτες. Και στελέχη. Αν τους ψάξετε λίγο, θα τους δείτε. Ο Μπαταγιάννης. Προεδρητές. Ο Τσίκινης. Ο Τσίκινης είναι στα Τρίκαλα. Ναι. Δεν πήγαν έτσι δηλαδή εκεί. Έχουν κάποιες βλέψεις και αυτοί. Ναι. Δεν πάνε δηλαδή τι πάνε. Τον είχες προλάβει διαιτητή, τον Τσίκινη. Μεσσηνίας. Βεβαίως. Αυτός ήταν, σχολίαζε και τους διαιτητές κάποια περίοδο και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Στις καραμπόλες δεν ξέρω που έχει βρεθεί. Πώς είπατε? Δεν ξέρω από τις καραμπόλες, λέω αυτό, γιατί οι διαιτητές, ας πούμε, βλέπω το παράδειγμα. Ο Αρετόπουλος, παράδειγμα, δεν είναι πλέον του Ολυμπιακού. Κάποτε ξέραμε εμείς Ολυμπιακός ο Αρετόπουλος. Τώρα, οι καραμπόλες έχουν αλλάξει, έχει γίνει ένα τουρλού τώρα, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω, ναι. Είναι και η ειδικότητά μου αυτή. Τέλος πάντων. Γιατί, ας πούμε, τώρα η Κυριακή διαιτητής και ποιος είναι. Πέρα της διαιτησής και από αυτά που πρέπει να είναι αλλούν ανθρώπων να τα δουν και πώς πρέπει να τα δουν και πιστεύω τα γνωρίζουν τουλάχιστον. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι άλλο. Ειδικά μετά το περσινό πάθημα πρέπει να τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Σίγουρα η ομάδα νομίζω ότι είναι ψηλιασμένη και έτοιμη για μάχη. Πολλές φορές λέμε μάχη όμως και όλα έρχονται πολύ πιο εύκολα από ένα μάχη που πας και παίζεις αδιάφορος, όχι αδιάφορος, που παίζεις με μια ομάδα σε ένα άδειο γήπεδο και βλέπεις ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Ναι. Είσαι δηλαδή σκοτωμένος. Καλά, ο Άρης πέρσι την άνοδο νομίζω δεν την έχασε από αυτά τα μάτς. Δεν τα έχω στα Τρίκαλα. Την έχασε από την Καλυθέα, από τον Αγροτικό Αστέρα. Που έχει χάσει, που δεν έχει κερδίσει μάλλον. Ήταν κάτι μάτς που έλεγε είναι δυνατόν αυτό το μάτς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε με διάφορες ομάδες. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε όλα στην άκρη αυτά και να πούμε για το μάτς μόνο και μόνο ότι πρέπει να είναι
όλοι προετοιμασμένοι ότι πάνε για μάχη, δίνουν έναν αγώνα, δεύτερη αγωνιστική βέβαια δεν είναι το τέλος του κόσμου, ότι θα γίνει κάτι με οποιοδήποτε. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Βασικό, είναι πολύ βασικό αυτό που θέλει να δείξει ο Άρης φέτος, το μήνυμα να περάσει στους υπόλοιπους. Ναι, έτσι. Ότι αν πάει και κάνει μια ανοίγη στα τρίγα, δίνει το μήνυμα στους υπόλοιπους, ότι ο Άρης εδώ κάνει κάτι σωστό. Συμφωνείς δηλαδή με αυτή την προσέγγιση, δηλαδή, το ότι έχει δοθεί ένας χαρακτήρας από πλευράς Άρη, ότι αν κερδίσουμε αυτό το μάτς, αυτομάτως και μήνυμα στέλνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις. Είναι αλλά μήνυμα και... αν κερδίσει εκεί. Ναι, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα ότι κύριε, έχουμε αλλάξει τρόπο σκέψης και πώς πρέπει να κερδίζουν τα παιχνίδια και πώς πρέπει να βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Επειδή παρακολουθούσες και πέρυσι την ομάδα, την έχεις δει και φέτος αυτά τα πρώτα παιχνίδια, βλέπεις σημαντικές διαφορές? Κοίταξε. Και πέρυσι η ομάδα μπορεί ας πούμε να έκανε αυτή την πορεία που έκανε, αλλά ενδεχομένως κάποια αποτελέσματα, αν θες και αποτύχει, αν θες και από τέτοιο, μπορεί να έκαναμε διαφορετική συζήτηση σήμερα. Ναι. Δηλαδή το μάτς που χάσαμε, μάλλον που φέραμε σοπαλία στον Απόλλανδινόν το 2-2 που κυρδίζαμε 0-2, αν το ξαναθυμηθείς, δηλαδή ήταν ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να μας είχε δώσει σχεδόν την κατηγορία, αν κερδίζαμε εκείνη τη μέρα. Σωστά. Δυστυχώς βρεθήκαν πίσω. Ένα πέναλτι που χάσαμε με τη Λαμία, επίσης τώρα που θυμάμαι, δύο βαθμοί. Τρεις βαθμοί. Ήταν, ένας δικός μας, δύο της Λαμίας. Δηλαδή, πολλές φορές είναι και οι συγκυρίες που σε φέρνουν σε κάποιο τέτοιο. Είναι αυτό που είπες, έδωσε το δικαίωμα. Αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο που λες, δώσαν την ελπίδα ώστε η Λαμία να πηγαίνει στην Καλυθέα και να παίρνει πέναλτι με βουτιές. Θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για αγωνιστικά όμως και λέμε ότι η ομάδα μας άλλαξε τρόπος, μάλλον αυτή που διοίκησε, ο πρόεδρος συγκεκριμένα και το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλαξε σκέψη, τρόπο σκέψη και είπε ότι ενδεχομένως αυτό που κάναμε πέρυσι να μην μας έκατσε καλά. Να μην ήταν το σωστό. Ναι. Δηλαδή πήραμε κάποιους παίκτες εγνωσμένης της αξίας και δεν ανταποκρίθηκαν αυτοί. Πήραμε κάποια παιδιά που ξέρουν την κατηγορία καλύτερα υποτίθεται και προσπαθούν με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών να δίνουν τη μάχη τους και μπορεί ενδεχομένως αυτό να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που συζητάμε το που είχαμε πέρυσι. Στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε, είδαμε μια ομάδα, αν μη τι άλλο, να τρέχει και να αγωνίζεται. Σίγουρα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε όμως πέρυσι, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ότι η ομάδα υστερούσε σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή δεν έπαιζε. Μ' ακούτε? Ναι. Βέβαια δεν έκανε καλά αποτελέσματα στην αρχή. Είχε δύο αποτελέσματα πολύ κακά. Δύο σοπαλίες. Με την Καρδίτσα την πρώτη αγωνιστική και με τον Ιγυνιακό το 1-1. Δεν είχε δύο αποτελέσματα. Αυτό ήταν άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα γιατί τα παιδιά έχει και ποδοσφαιριστές αξιόλογους. Δηλαδή έτσι πως έχω δει την ομάδα, αξιόλογους από την πλευρά ότι τα δίνουν όλα και είναι αρκετά καλοί στην αγωνιστικότητα που δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Yeah. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα υπάρχουν παιχνίδια όπως βλέπουμε πέρυσι κάποια παιχνίδια έτσι που θυμάμαι μερικά στη Σπάρτη, ας πούμε. Ναι. Πολύ κακό μάτς εκεί. Ανίαρα παιχνίδια δηλαδή, χωρίς να υπάρχει στόχος για κανέναν και νόμιζες ότι παίζουν δύο ομάδες αδιάφορες. Σαν να παίζαν φιλικό παιχνίδι ένα πράγμα. Ναι, σαν να είναι φιλικό παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια. Ναι. Ευελπιστώ δηλαδή σε αυτό. Αυτό δείξαν, θα περιμένουμε, δεν μπορεί να είμαστε ούτε πολύ αισιόδοξοι και να πούμε ότι υπεραισιόδοξοι μάλλον, γιατί αισιόδοξοι θα είμαστε σίγουρα. Υπεραισιόδοξοι δεν μπορεί να είμαστε και να λέμε ότι ρε παιδιά βγήκαμε σίγουρα. Πρέπει να είμαστε συνέχεια, όπως έλεγα και όπως λένε και πολλοί, με το μαχαίρι στο στόμα. Έτοιμοι για μάχη. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Σωστή. Το χθεσινό πάθημα που πάθαμε πρέπει να μας γίνει μάθημα και να πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια, λες και είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Αυτό μας έδειξε η περσινή πρέα της ομάδας. Τώρα αν θα καταφέρει η ομάδα να πετύχει την κατηγορία όπως έλεγε και ο περσινός μας ο προπονητής ο Αναστόπουλος από το Αγίου Νικολάου ή από το τέτοιο, δεν ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει το Μάιο να είμαστε στην πρώτη... Τον Ιούνιο να είμαστε στην πρώτη εθνική. Από το Αγίου Νικολάου δεν προλαβαίνει, θα είναι έκτη αγωνιστική. Οπότε. Είναι πολύ νωρίς. Αλλά 15 μέρες μετά που είναι 10η αγωνιστική, Άρης Καλαμαριά, Άρης Απόλλων Πόντου,
Ίσως ναι. Εκεί γιατί θα έχεις παίξει δόξα, όφη, από όλον πόντου, μπορεί να ξέρεις. Χρήσανθε, είναι λάθος, δεν θέλουμε τέτοια. Το μήνυμα θα το έχεις στείλει όμως. Τη δέκατη ούτε θέλουμε. Το μήνυμα είναι για άλλους, για τους αντιπάλους. Για μας είναι όταν βγούμε στην πρώτη εθνική κατηγορία και μπορεί να είναι Μάιο, μπορεί Απρίλιο, μακάρι να είναι Μάρτιο. Μπορεί. Ας είναι και στο 90 της τελευταίας αγωνιστικής σας είναι, δεν με ενοχλεί εμένα, να είναι όμως. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε. Γιώργο, γίνεται πολύ κουβέντα και θέλουμε την άποψή σου και γι' αυτό. Για το ότι ο κόσμος απέχει τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, δεν έρχεται στο γήπεδο, είναι απογοητευμένος. Και με τον Πανιόνιο δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, ήταν και άσχημος ο καιρός, είναι η αλήθεια εκείνη την ημέρα. Ήταν προχθές με τον Αιγινιακό ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν αποτελούν δικαιολογίες αυτά, αλλά. Ο Γιώργος ήταν πάντως, τον είδα. Ναι. Τι άποψη έχεις από αυτού, γιατί είσαι και. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Δεν μπορεί να τα βάζει με τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που ερχόταν στο γήπεδο και έβλεπε τον Ολυμπιακό, την άλλη του Παναθηναϊκού πολλές φορές. Όχι πολλές φορές, αρκετές φορές χάναν κιόλας. Ή είχε στο μυαλό του έναν Άρη διεκδικητή. Ναι. Ακόμα αν θέλετε και τροπέων τα τελευταία χρόνια. Γιατί φτάσαμε αρκετές φορές μέχρι την πηγή. Μπορεί να μην ήπιαμε νερό βέβαια και αυτό είναι στο κύπελο, άσχημα ναι. της ιστορίας μας. αλλά θα πρέπει να καταλάβουν, έστω δεν ξέρω ποιος κάνει το παράπονο ή ποιος οι δημοσιογράφοι, οι διοικητές, ότι είναι πληγωμένος ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς από έναν κόσμο συμπαράσταση. Ευχής έργων ήταν βέβαια να είναι όλοι στο γήπεδο, αλλά δεν μπορείς να ζητάς συμπαράσταση και να είσαι στη Β' Εθνική δύο χρονιές και στη Γ' άλλες δύο. Δεν έρχεται ο πολλής κόσμος. Δεν έρχεται, είναι απογοητευμένος. Αυτό έπρεπε, πρέπει από μόνη της η ομάδα να δώσει το... να δώσει το... πώς να το πω τώρα, να δώσει τη... Το έναυσμα στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, πετυχαίνοντας τα αποτελέσματα. Πολλές φορές είναι συγκυρία να βλέπεις ότι η ομάδα πάει ψηλά και έχει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει κάνει έναν καλό κορμό και λες πάμε δυνατά, γιατί δεν ενδιαφέρει τον Αριανό μόνο και μόνο να βγει, τον ενδιαφέρει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά, έτσι. Ναι. Γιατί λέει φτιάχνω μια ομάδα και πάω του χρόνου να διεκδικήσω κάποια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Θέλει να βλέπει όμως κάτι καλό, να νιώθει ότι είναι δυνατός, να νιώθει ότι μπορεί να χτυπήσει κάποιες ομάδες που είναι ψηλά. Τι να πει δηλαδή, ότι ωραία κερδίσαμε, δεν μπορώ να πω μια ομάδα τώρα, κερδίσαμε μια ομάδα και εντάξει είμαστε καλά και πάμε όλοι στο γήπεδο. Ευχής έργων ήταν βέβαια. Και εγώ μ' αρέσει να είμαι στο γήπεδο 30.000, 20.000, 15.000. Είναι όμως η απογοήτευση που δεν μπορείς να τη στηρίξεις από κανέναν και να τον πεις ότι έλα στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ κόσμο έξω, ότι... μιλάμε μαζί, ναι. Μιλάμε μαζί, βρίσκω κόσμο έξω. Μου λέει δεν έρχομαι, γιατί δεν μπορώ να δω, τι να δω. Αν όμως να σου πω κάτι, παιχνίδια όπως αυτό των τρικάλων τα πάρεις, τότε θα έρθει και ο κόσμος. Όχι, σιγά σιγά θα έρχεται, αυτό όμως το χτίζεις. Έτσι. Δεν είναι αύριο το πρωί, το χτίζεις, η ομάδα το χτίζει αυτό. Βέβαια, θυμάμαι ένα μάτσο των τρικάλων τώρα μου ήρθε. Μαζί πρέπει να ήμασταν στο κύπελο. Ορίστε. Το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Ο Άρης πήγε στα καλύτερά του, έτσι. Ακριβώς. Στα καλύτερά του. Να κερδίζει τις Ατλέτικο και τα λοιπά. Με Κούπερ στον πάγκο και τα λοιπά. Βέβαια έβρεχε καρέκλες. Έχει κάνει 25 τελικές. Τα τρίκαλα έχουν κάνει μία κόντρα. 1-1. Πάρ το μάτς στην παράταση. Άλλε, ο Κάλβο είχε χάσει εκείνη τη μέρα. Τι δεν είχε χάσει. Ναι, και ένα διαιτητή ο οποίος φίβρε κάτι περίεργα εκεί που έκανε. Άσε να μην λέμε πάλι για την. Γιατί δεν έχει δώσει ένα πέναλτι, έχει δώσει έξω την περιοχή. Ναι. Τέλος, διάφορα τέτοια. Αλλά... κάτι βλακίες που γινόταν βέβαια. Και αποκλείστηκες σε εκείνο το μάτς. Είναι αυτό για να επιστρέψουμε στο πώς βλέπουν αυτά τα παιχνίδια αυτές οι ομάδες στην επαρχία. Αντίπαλος του Άρη με τα τρίκαλα έχεις παίξει. Ως τρίκαλα. Όχι. Ούτε. Α, έχω παίξει, λάθος κάνω. Κύπελο. Έχω παίξει πρωτάθλημα, ναι. Στο μάτς που διακόπηκε. Που πέσαν τα φώτα, με τι. Με τα φώτα, ήμουν μέσα. Και μετά τον γκολ το έχει βάλει ο Στοίνοβιτς το 0-1. Όταν ξαναέγινε. Όχι, εμείς κερδίσαμε και το είχε βάλει ένας...
Εμείς ποιοι είμαστε. Είχαμε Ραντάκοβιτς. Εμείς ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε ο Άρης. Ο Άρης με τα τρίκαλα δεν έπαιξε τίποτα στο Άρη. Δεν έπαιξες. Έχεις παίξει όχι. Μόνο τρίκαλα Άρης. Ως Άρης. Αυτό ως λέω. Άρης έχω παίξει. Ως μπράβο. Άρης. Το 0-1 που κέρδισε ο Άρης, ναι. Νομίζω τον κόλτο έχει βάλει ο Στοϊνόβιτς. Ως παίκτης του Άρη. Όχι, όχι, όχι. Ψέματα. Το έχει βάλει ο Ραντούλοβιτς. Ραντούλοβιτς. Ραντούλοβιτς ήταν ο τερματοφυλάκος. 20 χρόνια πίσω σε πήγα κολτσίδα τώρα. Ραντούλοβιτς ήταν ο παίκτης. Μπράβο. 0-1. Έχω πάει εκεί με το πρώτο μάτσι του Ζουμπούλη. Έχω σβήσει τα φώτα σε μια στιγμή. Έχω σβήσει τα φώτα και ξαναπήγαμε και παίξαμε 20 έτσι. Λεπτά. Στο δεύτερο έχω έρθει. Στο πρώτο που έχουν σβήσει τα φώτα δεν έχω έρθει. Πέφτα κάτι πέτρες εκεί τη μέρα. Πέτρες, ε. Τώρα πέφτουν καρεκλάκια μόνο. Τα έχουμε συναντήσει και αυτά, δυστυχώς. Τώρα μόνο καρεκλάκια. Να σου πω τώρα κάτι πριν κλείσουμε τώρα. Πόσους παραδοσιακούς χορούς έχεις μάθει. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν παίρνει η σύζυγος, δεν παίρνει η δουλειά στο σπίτι κτλ. Αποκλείεται. Πες μας λίγο, πες μας για αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οκ. Όχι, δεν είναι καμία σχέση αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αυτό είναι κάτι που κάνει η γυναίκα μου. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει με εμένα. Εγώ απλώς, παιδί μου, επειδή είναι στον Άρη και έρχομαι κάποιες στιγμές μαζί της, ας πούμε. Πηγαίνουμε παρέα. Δεν χορεύεις εσύ δηλαδή. Δεν χορεύω εγώ. Ναι. Αλλά άμα δω τα ζόρια. Ναι. Γιατί ξέρεις πως είναι γυναίκες, Χρήστα. Ξέρω μια χαρά. Θα αναγκαστώ να χορέψω κι εγώ. Γιώργο, θα ήταν μια καλή ευκαιρία να στείλουμε τον Βέρτζο και τον Κοτσόνη, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς στην Τρικάλα, να κάνουν ένα. Τον Κοτσόνη και τον δικό μας. Να μάθουν ένα παραδοσιακό χορό εν ώψη της Κυριακής. Ένα ζεμπέκικο. Ένα ζεμπέκικο. Πες λίγο. Το γελάει, αλλά ο Κοτσόνης είχε και τις επιτυχίες του και κόντρα στον Άρη κιόλας. Όντως. Και θυμόμαστε αυτό το παιδί, αναρωτιόμασταν έτσι όταν είχε έρθει στον Άρη. Πώς είναι δυνατόν να έχει περάσει την πόρτα του Κλεάνθης Βικελίδης αυτό το παιδί. Μετσιόλ. Που είναι συμπαθέστατος και μετρημένο παιδί κατά άλλα. Και επειδή τον βρήκα κιόλας στα Τρίκαλα τώρα που πήγα το καλοκαίρι, μου φαίνεται και είναι και ο Γιαννίτσης εκεί, έτσι. Και ο Γιαννίτσης είναι, ναι, ναι. Ναι. Τους βρήκα και τους δύο εκεί. Είναι δηλαδή και στο παρουσιαστικό του, ας πούμε, και που... Όπως λέτε, πάρα πολύ καλό παιδί. Και γυμνασμένο παιδί. Ναι. Τι γίνεται, Γιώργο, γιατί είχε μια καλή σχέση όταν ήταν στον Άρη, παιδί μου. Ναι. Είναι αξιόλογα παιδιά, ας πούμε, που ήρθαν και πραγματικά, δηλαδή, μπράβο τους που καταφέραν κάποια πράγματα στην καριέρα τους. Βέβαια, μπορεί να μην είναι, παιδί μου, κάτι που θα ήθελαν οι ίδιοι, αλλά δεν πάβει να είναι μια επιτυχία του ότι αγωνίστηκε πέρυσι στη Λαμία. Έκανε και το πέναλτι που δεν έδωσε ο Καλογερόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, όλα μέσα. Έλα, κάνε ένα πρόμο τώρα για το τμήμα παραδοσιακών χωρών του Εραστέχνη Άρη. Κάνε και πες ότι τα είπα καλά. Πας στη σπίτι να πεις τα είπα καλά. Να μην έχει παντόφλα. Θα έχει και βιντεάκι. Θα βγάλουμε και ηχητικό, να ξέρεις. Δεν έχει ανάγκη, σε παρακαλώ. Άφησε το. Να μην πούμε, να τα πω εγώ. Γίνεται στο γυμναστήριο, γίνονται τα μαθήματα. Ναι, στο γυμναστήριο γίνεται του Άρη. Mm-hmm. Έχει μια αίθουσα αεροβικής μέσα και κάνουν κάθε Δευτέρα 9 η ώρα, Παρασκευή 9 η ώρα, οι μεγάλοι, και τα παιδάκια κάνουν το Σάββατο στις 10 και στις 11 το πρωί. Άρα Δευτέρα και Παρασκευή μπορούμε να βγούμε για τσίπουρο. Εσύ ναι. Εσύ τι πας και προσέχεις εκεί. Α, προσέχεις τα παιδιά. Α, ναι. Εγώ, ρε παιδάκι μου, πάω για να είμαι εκεί παρόν για να μην γίνει τίποτα με τα παιδιά, όπως είπες. Α, μάλιστα. Ωραία. Άσε που έχω και τρεις κόρες, αυτό που το βάζεις. Σωστό και αυτό. Και εγώ τρεις κόρες έχω, αρέσει, Γιώργο. Αλλά έχω και ένα γιο. Όχι, θέλω να σου πω. Πρέπει να τις κυνηγάω κιόλας. Μπορεί να τις κυνηγήσει. Σωστό. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μεγάλο. Για να πούμε τώρα τον επίλογο. Δεν ξέρω, δεν έχει και χρόνο. Έχει και χρόνο. Ό,τι θε, για σένα έχουμε θε. Λοιπόν. Νάτι. Και για να πούμε και τον επίλογο τώρα, λοιπόν, να ευχηθούμε στην ομάδα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή, όλα να πάνε καλά, όλη η χρονιά να κινήσει όμορφα και ήσυχα για τον Άρη, να έχουμε και άλλα τέτοια απογεύματα όπως είχαμε την Κυριακή με τον Ιγυνιακό, και να ασχοληθούμε πραγματικά με ποδόσφαιρο και να μην ασχολούμαστε κάθε φορά, ούτε θέλω να ξανακούσω επίσης, να το πω και αυτό, για διαιτησία. Δηλαδή αυτό το πράγμα με ενοχλεί αφάνταστα. Είμαστε στη Β' Εθνική και να συζητάμε κάθε Κυριακή για τη διαιτησία που ή ενδεχομένως που μας αδίκησε. Δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό.
ειλικρινά σας μιλάω, το πιστεύω αυτό που λέω, ότι μικραίνει το σύλλογο να λέει ο Άρης της Β' Εθνικής ότι δεν αδίκησε η διαιτησία. Θες δεν θες. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τι είναι και πώς είναι. Πρέπει να βρει τη λύση. Ο Άρης δεν θα δίκησε. Σωστό, συμφωνούμε. Ο πρόεδρος του ΟΦΗ όμως πήγε στην ΕΠΟ σήμερα, πρόσεξε. Ναι. Κύριος Τσάλος. Ο Απόλλων είδε τι πέναλτι πήρε προχθές. Δεν πήρε μάλλον η Βέρεια προχθές. Η Λαμία, πέρσι βγήκε με τη διαιτησία. Αν είναι να λέμε εμείς, ο Άρης, ότι αυτό μπορούν να μας αδικεί οποιοδήποτε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, έτσι. Να σου πω κάτι, Ρεσί Γιώργο, και από διοικητικό πόστο ως γενικός αρχηγός και από ποδοσφαιριστής. Θυμάσαι μία χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια, μία, που να μην είχαμε πρόβλημα. Μία. Όχι, κοίταξέ με. Δεν μιλάω για Α εθνική. Α, μιλάς για Β εθνική. Για τη Β, λες. Μάλιστα. Β εθνική ο Άρης αδικείται, αυτό πρέπει να λυθεί. Να βρει τον τρόπο η διοίκηση πρέπει σε αυτό. Χθες να λυθεί. Δεν μπορεί να είμαστε. Να μην ευνοούνται οι άλλοι, πώς θα το βρει. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά να κάθομαι να ακούω ότι πήγαμε να παίξουμε παράδειγμα. Πες μια περσινή διαιτησία. Στη Λαμία. Εντάξει, πες ότι είναι διεκδικητές. Πες κάπου σε άλλη ομάδα. Στη Σπάρτη που δεν σου έδωσε πέναλτι. Στη Σπάρτη. Πήγαμε στη Σπάρτη, παίξαμε ένα διάφορο και δεν πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Έτσι. Που έπρεπε, όχι που να μας τον γνωρίζουν. Εκείνη είναι ευθύνη δική μας, ναι, 100%. Καθαρά. Έτσι. Καθαρά. Δεν θέλω να ξανακούσω γι' αυτό. Ωραία. Άντε πάνε γιατί. Άμα είναι να πιστεύει ο Άρης ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη Β' Εθνική με τις διαιτησίες και με αυτά, τουλάχιστον να σας πω κάτι, δεν θα διοικηθεί. Δεν θα διοικηθεί, θα πάρει αυτό που πρέπει. Τέλος. Τέλος. Είναι όχι μήνυμα, είναι το normal. Το normal. Είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή από αυτά τα σωματεία που είναι, εντάξει να βάλω και τον Όφη μέσα ρε παιδί μου, είναι ομάδες, παραδοσιακά μεγάλες ομάδες που αν μη τι άλλο αξίζουν το σεβασμό του διαιτητή, του κάθε διαιτητή την Κυριακή που παίζει. Όντως. Και έχουμε χάσει αρκετό από το σεβασμό τους και λόγω των δικών μας πεπραγμένων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ σας ξαναλέω, δεν μιλάω για τους υπόλοιπους, μιλάω για εμάς. Τι κάνουμε εμείς. Πρέπει εμείς λοιπόν να βρούμε τον τρόπο. Έτσι, όπως το λες, είναι θέμα του Άρη αυτό. Και επειδή δεν μπορεί να τον βρούμε εγώ και εσύ, πρέπει να τον βρει η διοίκηση. 100%. Εσύ μπορεί να λες 100 φορές ότι διοικήθηκε ο Άρης, αλλά αυτό πρέπει να το δουν άλλοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα. Επιτέλους η ομάδα να έχει αυτές τις παρουσίες που πρέπει στο γήπεδο. Ας μην είναι ευχές αυτά που λέω τώρα, ας γίνουν πραγματικότητα. Έτσι. Και να είμαστε εκεί όλοι μαζί το Μάιο να χειροκροτάμε την ομάδα. Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Που κατέστρεψε στην Α' Εθνική. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή, κύριε Τσαλτίδη. Για τους χορούς θα έρθω σίγουρα εγώ. Για τους χορούς, κύριε Τσαλτίδη. Η κόρη μου η μεγάλη ήδη πάει παραδοσιακούς χορούς, οπότε. Δεν το λυπάσαι, ρε Γιώργο, το δάπεδο εκεί. Γιατί ρε φίλε. Στην αίθουσα δηλαδή. Χορέψω δύο παραδοσιακούς. Σμυρνέικους χορούς εκεί θα μάθει. Ευχαριστούμε. Σας χαιρετώ. Να είσαι καλά.